Έλενα, η εισαγγελία στοχευμένα ζητά να γίνει έρευνα για συγκεκριμένα πρόσωπα και συγκεκριμένε ευθύνε. Ακριβώ Μίνα. στοχευμένη έρευνα τη εισαγγελέα τη Αρίου Πάγου με την παραγγελία τη προ του εισαγγελεί πρωτοδικών Βόλου, Καρδίτσα, Λάρισα και ε, Τρικάλων. Ζητεί να διερευνηθούν εάν έχουν τελεστεί συγκεκριμένα δικήματα. Και μιλάμε για τα δικήματα τη πλημμύρα με ενδεχόμενο δόλο ή από αμέλεια, τη ανθρωποκτονία από αμέλεια διαπαραλήψεω κατά συρροή, τη παράβαση καθήκοντο και όποιο άλλο αδίκημα προκύψει από την έρευνα που θα διενεργηθεί. Στο στόχαστρο τη εισαγγελική έρευνα είναι και συγκεκριμένα πρόσωπα όπω ο Περιφερειάρχη Θεσσαλία, Αντιπεριφερειάρχε, ε, η Κοινοτική Αρχή Καρδίτσα και Βόλου για συγκεκριμένα έργα που δεν έγιναν ή έγιναν με κακοτεχνίες μετά τις πλημμύρε του Ιανού το 2020. Να σας πω ότι ζητεί να διερευνηθεί το ακριβές ποσό που δόθηκε για αντιπλημμυρικά έργα στην περιφέρεια της Θεσσαλίας την τριετία 2022-2023, ζητεί ποια αντιπλημμυρικά έργα έγιναν από την περιφέρεια Θεσσαλίας σε όλους τους νομούς της Θεσσαλίας και από τον Δήμαρχο Καρδίτσας, τον Δήμο Καρδίτσας και από τον Δήμαρχο του Βόλου τη συγκεκριμένη διετία 2022-2023. Η Ανώτατη Εγγελική Λειτουργό αναφέρεται μάλιστα και σε συγκεκριμένα έργα. Μιλά για την γέφυρα του χυμάρου Ξυριά στον Αλμυρό Μαγνησία, η οποία είχε πληγεί από τι πλημμύρε του Ιανού, είχε ανακατασκευαστεί τέλη του 2022 με την άνοιξη του 2023. Ζητεί να διερευνηθεί αν τα έργα που έγιναν από την Περιφέρεια Θεσσαλία και του Δήμου Καρδίτσα και Βόλου μετά τον Ιανό ήταν ενταγμένα σε μια συνολική μελέτη εάν αληθεύουν οι καταγγελίες ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας ή ο Δήμος Καρδίτσας προχώρησαν σε παρέμβαση στο φράγμα του ποταμού Καράμπαλη ή οπουδήποτε αλλού προκειμένου να προστατεύσουν από την πλημμύρα τον Δήμο Καρδίτσας αν και γνώριζαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα υπήρχαν πλημμύρε. και επίσης ζητούν για ποιου λόγους καθυστερεί η ολοκλήρωση του έργου του φράγματος του Ενιπέα στα Φάρσαλα το οποίο εκτιμάται ότι θα θωρακίσει την περιοχή. Η εισαγγελέα. Μίνα να σου πω ότι δεν στέκεται μόνο σε αυτά. Ζητά να γίνει μια εκτεταμένη έρευνα, μια έρευνα σε βάθος και για τα κονδύλια που είχαν διατεθεί κατά καιρού. Εκατεμι... Μιλάει για εκατομμύρια ευρώ που είχαν δοθεί μετά την πλημμύρα του Ιανού του 2020. Εάν από την χρηματοδότηση αυτή και συγκεκριμένα 12,5 εκατομμύρια ευρώ αναφέρει ότι είχε λάβει ο Δήμο Καρδίτσας. Εάν λοιπόν από αυτή την χρηματοδότηση για αποκατάσταση ζημιών και αντιπλημμυρικά έργα, το 60% διατέθηκα για έργα βιτρίνα, όπω χαρακτηριστικά αναφέρει στην παραγγελία τη Εγγελική Λειτουργό, και μόνο τα υπόλοιπα χρήματα δόθηκαν για έργα που σχετίζονταν αποκλειστικά με τι επιπτώσει του Ιανού. Όπω καταλαβαίνετε, είναι μια πολύ μεγάλη έρευνα και είναι μια στοχευμένη έρευνα, όπω ακριβώ το λε. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα και φυσικά είναι μια έρευνα η οποία αναμένεται να διαρκέσει αρκετά.